Πάμε να μάθουμε τι έχει συμβεί με την αγορά ακινήτων. Πάμε να δούμε τι είναι αυτές οι εγκύκλοι που έρχονται να ταράξουν το νερά και να μας βάλουν σε δυσκολίες. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Λοιπόν, για πείτε μας τώρα, τι είναι αυτές οι εγκύκλοι που τελευταία στιγμή πρέπει να τρέχουν τώρα οι ιδιοκτήτες ακινήτων. Τι συμβαίνει, κυρία Ραμπόγλου? Η συγκεκριμένη εγκύκλιος, να πούμε ότι είναι η παρισμόν 28.909 εγκύκλιος, η οποία δημοσιεύτηκε από το Υπουργείο Ενέργειας στις 15 Μαρτίου, δηλαδή την Παρασκευή πριν την Καθαρά Δευτέρα, η οποία ήρθε να ευνηδιάσει όλους τους ιδιοκτήτες της χώρας, καθώς η συγκεκριμένη εγκύκλιος αυτό που προβλέπει είναι ότι όσοι ιδιοκτήτες έχουν ακίνητα σε δάση ή σε δασικές εκτάσεις ή σε αναδασωτές περιοχές ή χορτολιβαδικές περιοχές, ναι, θα πρέπει να προβούν στη σύνταξη ενός εντύπου αξιολόγησης όσον αφορά τα μέτρα πυροπροστασίας που θα λάβουν στο ακίνητό τους, όπως επίσης θα πρέπει να βρουν αρμόδιο τεχνικό επιστήμονα, ο οποίος μέχρι 31 Μαρτίου, δηλαδή σε λίγες ημέρες, σε 5 μέρες, θα έπρεπε να συντάξει σχετική έκθεση, πράγμα το οποίο αρχικά είναι αδύνατο οι ιδιοκτήτες να κληθούν να κάνουν κάτι τέτοιο και αφετέρου είναι ανθρωπίνως αδύνατο από τον ίδιο τον αρμόδιο τεχνικό επιστήμονα, ο οποίος δεν προσδιορίζεται. Μα ποιος είναι, κύριε Ράπογλου, ποιος είναι αυτός ο αρμόδιος τεχνικός επιστήμονας που θα κάνει την τεχνική έκθεση? Ακριβώς. Ούτε προσδιορίζεται η ιδιότητά του. Αν είναι πολιτικός μηχανικός, αν είναι τοπογράφος μηχανικός, αν είναι μηχανικός περιβάλλοντος. Λέω ενδεικτικά κάποια επαγγέλματα ή κάποιοι επαγγελματίες που θα μπορούσαν να σχετίζονται με τον όρο τεχνικός επιστήμονας. Κάτι το οποίο καταλαβαίνετε ότι είναι ανθρωπίνως αδύνατο να εκπονηθεί κάτι τέτοιο, δηλαδή να πάει ο ίδιος ο ιδιοκτήτης στο ακίνητό του να υποδείξει σε έναν αρμόδιο τεχνικό επιστήμονα το πώς θα πρέπει να συνταχθεί η συγκεκριμένη σχετική έκθεση, όπως επίσης μετά, αφού του θεωρητικά συντασσόταν αυτή η τεχνική έκθεση, θα έπρεπε μετά να υποβάλει και μια υπεύθυνη δήλωση μέχρι το τέλος Απριλίου, ώστε να ορίζει εκεί το αν αυτά τα μέτρα που ορίζει ο τεχνικός επιστήμονας σχετική τεχνική έκθεση είναι εφαρμόσιμα και υλοποιήσιμα και ο ιδιοκτήτης έχει λάβει τα απαραίτητα μέτρα για να μην προκληθεί κάποια πυρκαγιά στο ακίνητό του. Συγγνώμη, αυτή η εγκύκλειος εκδόθηκε στις 15 του μήνα, ημέρα Παρασκευή, με δεδομένη τη 18η που ήταν η Καθαρά Δευτέρα και την 25η του Μάρτη που ήταν προχτές και λήγει στις 31. Ακριβώς. Μιλάμε για 8 εργάσιμες ημέρες, κάτι το οποίο είναι αδύνατο και για τις υπηρεσίες, καθώς μέσα η συγκεκριμένη εγκύκλειος προέβλεπε μάλιστα ότι θα έπρεπε η συγκεκριμένη τεχνική έκθεση να υποβληθεί και στο Δήμο και να καταχωρηθεί αργότερα και σε σχετική ηλεκτρονική πλατφόρμα, η οποία ηλεκτρονική πλατφόρμα αυτή τη στιγμή που μιλάμε δεν είναι καν ενεργή, δεν βρίσκεται πέρα για να μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Τέλεια, κύριε Ράπογλου, πραγματικά. Κύριε Ράπογλου, μήπως έχει γίνει κάποιο λάθος, μπας και θέλαν κάτι άλλο να γράψουν και γράψαν άλλα, γιατί εντάξει, είναι λίγο κάπως ας πούμε αυτό, δεν ξέρω. Εμένα μου κάνεις ένα ανέκδοτο. Λοιπόν, όλα αυτά καταλαβαίνουμε ότι γίνονται στο πλαίσιο της αντιπυρικής περίοδου, σωστά? Η οποία ξεκινάει την 1η Μαΐου. Θα μπορούσαν θα μπορούσαν λοιπόν να το έχουν κάνει όλο αυτό, να έχουν στείλει την εγκύκλιο, να έχουν κινητοποιήσει τον κόσμο εδώ και μήνες. Ναι, έστω το καταλάβαινα εγώ το Γενάρη ας πούμε, αλλά όχι στις 15 του Μάρτη για τις 31. Ναι, και το σημαντικότερο είναι ότι δεν έχουν ενημερωθεί οι ιδιοκτήτες ούτε με κάποιο προσωπικό μήνυμα μέσω TaxisNet, ούτε με οποιοδήποτε άλλο μέσο, ούτε κλήθηκαν φορείς όπως εμείς σαν Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτών Ακινήτων ή σαν Ένωση Ιδιοκτών Ακινήτων Νομού Ηρακλείου για να εκφέρουμε τις απόψεις μας. Και αυτό δείχνει μια προχειρότητα, θα λέγαμε, καθώς ούτε έχει γίνει οποιαδήποτε διαβούλευση, ούτε υπάρχει ενημέρωση για όλους τους ιδιοκτήτες της χώρας. Με αποτέλεσμα να περνάει μια συγκεκριμένη εγκύκλειος εν κρυπτό, καθώς την εντοπίσαμε εμείς μέσω των νομικών συμβούλων της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ιδιοκτών Ακινήτων και αμέσως τη δημοσιεύσαμε και στο site μας το pomida.gr και στο enidani.gr και απέκτησε δημοσιότητα με αποτέλεσμα να κληθεί τώρα το Υπουργείο να διαχειριστεί μια κατάσταση όπου υπάρχει μια βεβαιότητα και μια γκρίζα ζώνη, θα λέγαμε. Τα πρόστιμα είναι τσουχτερά, κύριε Ράπογλου, που δηλαδή η αλοχή είναι κίνδυνος για τσουχτερά πρόστιμα, από ό,τι καταλαβαίνουμε, και πρέπει να αφορά και πολύ κόσμο με βάση τα όσα μας περιγράψατε.
Όσον αφορά τη συγκεκριμένη εγκύκλιο, δεν αναφέρεται κάτι σχετικό όσον αφορά το πρόστιμο. Αυτό που προβλέπεται είναι κάποιες ποινικές κυρώσεις για όσες πυρκαγιές προξενηθούν σε ακίνητα που προαναφέραμε, που βρίσκονται είτε σε δάση είτε σε αναδασωτές περιοχές, όπου εκεί προβλέπονται βάσει του ποινικού κώδικα κάποιες ποινές φυλάκισης με σχετικές χρηματικές ποινές μέσω των ποινών αυτών που προβλέπονται από τον ποινικό κώδικα. Και επίσης παράλληλα με αυτό έρχεται και άλλο ένα μητρό που αυτή τη στιγμή που μιλάμε δεν είναι σε εφαρμογή, ακόμα δεν έχει βγει η σχετική εφαρμοστική εγκύκλιος για το συγκεκριμένο μέτρο, που αφορά μια άλλη κατηγορία ακινήτων, αφορά τα ακίνητα που βρίσκονται εντός πόλεων και οικισμών και χωριών δηλαδή, όπου τα συγκεκριμένα ακίνητα είναι ακάλυπτα, δηλαδή δεν έχουν κάποιο κτίσμα και έχουν κάποια βλάστηση. Μέχρι σήμερα αυτό που γνωρίζαμε είναι ότι ο αρμόδιος φορέας για να επιβλέπει τα συγκεκριμένα ακίνητα ήταν ο Δήμος. Mm-hmm. Τώρα το κράτος έρχεται στην ουσία για να αποβάλει από πάνω του την ευθύνη. Στην ουσία δίνει στους ιδιοκτήτες την ευθύνη και έχουν οι ίδιοι την υπευθυνότητα όσον αφορά την υποβολή δήλωσης κάθε έτος, από την 1η Απριλίου μέχρι την 30η Απριλίου, δηλαδή ένα μήνα και λίγες μέρες πριν την εφαρμογή της αντιπυρικής περίοδου, που είναι από 1η Μαΐου μέχρι 31 Οκτωβρίου, να δηλώνουν ότι το ακίνητό τους το έχουν επιμεληθεί και δεν θα προξενηθεί κάποια πυρκαγιά εξαιτίας του ότι υπάρχουν ξερά φόρτα στα ακίνητά τους. Δηλαδή, συγγνώμη τώρα, ο καθένας από εμάς που έχει ένα χωραφάκι κάπου και είναι σε ένα προάστιο, ας πούμε, εντός κάποιου οικισμού, κάποιου χωριού ή στην πόλη, πρέπει να μπει να δηλώσει ότι το καθάρισε ή δεν το καθάρισε? Αυτό ακόμα δεν έχει εφαρμοστεί. Απλά δοθεί τη ευκαιρία που αναφερόμαστε στη συγκεκριμένη εγκύκλιο που δημοσιεύτηκε. Αυτό ονομάζεται Εθνικό Μητρό Τήρησης Μέτρων Πυροπροστασίας Ιδιοκτησιών. Και είναι ένα μητρό το οποίο αυτή τη στιγμή που μιλάμε δεν είναι σε εφαρμογή. Δηλαδή οι ιδιοκτήτες αυτή τη στιγμή που μιλάμε δεν πρέπει να πανικοβάλλονται, καθώς δεν έχει εφαρμοστεί ακόμα. Ναι. Όμως στη συγκεκριμένη εγκύκλιο αυτό που προβλέπεται, για να το γνωρίζουν οι ιδιοκτήτες σε περίπτωση που εφαρμοστεί αυτό, προβλέπεται αν κάποιος ιδιοκτήτης δεν έχει υποβάλει υπεύθυνη δήλωση πρόστιμο 1.000 ευρώ και αν κάποιος ιδιοκτήτης υποβάλει υπεύθυνη δήλωση με ψευδή στοιχεία, προβλέπονται και πρόστιμα μέχρι 54.000 ευρώ. Καταλαβαίνετε ότι εδώ καταπατάται κάθε αρχή δικαίου και δικαιώματος στην ιδιοκτησία, και επίσης όλα αυτά έχουν ληφθεί από δύο διαφορετικά υπουργεία χωρίς οποιαδήποτε προηγούμενη διαβούλευση με αρμόδιους φορείς, είτε με την Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών, είτε με το ΤΕΕ, είτε με οποιονδήποτε αρμόδιο φορέα. Ούτε είχε βγει σε διαβούλευση κάποιο τέτοιο στοιχείο προκειμένου οι ιδιοκτήτες να εκφέρουν τις απόψεις τους. Μάλιστα. Όλα ευνηδιαστικά λοιπόν. Εμείς σας ευχαριστούμε που μας κάνατε σοφότερους και κάνετε και πολύ κόσμο σοφότερο, για να ξέρει έτσι τι γίνεται. Δυστυχώς, κύριε Άπογλο, χρόνος δεν μας επιτρέπει να μιλήσουμε και για την αγορά κινήτων που θα το θέλαμε, αλλά θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας, να πούμε και για την αγορά κινήτων και για την βραχυχρόνια μίσθωση. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σας. Εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Ωραία, μια χαρά. Βέβαια, έχω μια απορία. Κάτι οικόπεδα που έχουν οι Δήμοι, κάτι οικόπεδα που έχουν υπηρεσίες και είναι μέσα στο χόρτο και ολοβρώμιστα, ας πούμε. Δεν τα καθαρίζουν αυτά. Ποιος θα τα δηλώσει και ποιος θα πάρει την ευθύνη? Δήμοι. Και αν δεν καθαριστεί, ποιος θα ρίξει το πρόστιμο σε ποιον και μέχρι ποιού? Ρητορικό το ερώτημα. Εννοείται ρητορικό. Και μας πάει σε διαφημίσεις.